Χαίρετε. Πολύ ενδιαφέρον θέμα, προκαταλήψεις, φοβίες και αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αφορμή για αυτό το θεωρητικό vlog είναι ένα σχόλιο, το οποίο έγινε κάτω από ένα παλιότερο βίντεο που είχε τίτλο «Μας επηρεάζουν αρνητικά κοινωνικές προκαταλήψεις ή η αλήθεια τους». Και έγραψε μια φίλη «Καλησπέρα». Καλησπέρα. Θα ήταν ίσως ωραία ιδέα να μας έκανες ένα ξεχωριστό βίντεο για τις προκαταλήψεις, φοβίες που κάποιες φορές γίνονται μέσα από το φόβο των συνεχόμενων πεπιθήσεις και οδηγούν στην αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Ειδικά με τα παιδιά, όπως ακριβώς αναφέρεις και στην ιστορία. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό όταν είσαι πεπισμένος ότι αυτό που φοβάσαι θα γίνει για να τιμωρηθείς, διαπαιδαγωγηθείς, για παράδειγμα από το Θεό, π.χ. για κάτι που έκανες ή που δεν έκανες. Είναι κάτι που αλλάζει στο μυαλό μας και πώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα. Είναι πάρα πολύ ωραία πάσα αυτή. Να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε πρώτα πώς οι φοβίες και οι προκαταλήψεις μας έχουν γίνει πεπιθήσεις και μας καθοδηγούν. Όπως είπα και σε εκείνο το βίντεο, το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας είναι ένα ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο συνίσταται στην ακόλουθη διεργασία. Πιστεύεις ότι κάτι θα γίνει και επειδή πιστεύεις ότι κάτι θα γίνει, λειτουργείς με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρνεις τα πράγματα έτσι χωρίς να το συνειδητοποιείς και να γίνεται αυτό που φοβάσαι. Αυτό το πράγμα, αυτή τη μέθοδο, τη μέθοδο διαχείρισης του ανθρωπίνου εγκεφάλου, χρησιμοποιούν πολλοί. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν άνθρωποι που βρίσκονται σε cults, ιερέσεις, ακόμη και θρησκευτικοί αρχηγοί, οι άνθρωποι οι οποίοι σπείρουν φόβο στους ανθρώπους, μέσω θεωρίων συνωμοσίας ή οτιδήποτε άλλο, να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι αν δεν κάνεις το ένα ή αν κάνεις το άλλο, θα πάθεις κάτι κακό, θα τιμωρηθείς. Οι θρησκευτικές φοβίες είναι πολύ συχνό φαινόμενο ανάμεσα στους ανθρώπους που είναι θρήσκοι, που θρησκεύουν, ανάμεσα στους θρησκευόμενους ανθρώπους. Έχουν τη μορφή ψυχαναγκασμών συνήθως, δηλαδή είναι επαναλαμβανόμενες πράξεις, σκέψεις βασανιστικές που έρχονται στο μυαλό του ανθρώπου που υποφέρει χωρίς να το επιδιώκει. Είναι φόβοι οι οποίοι είναι βαθιά ριζωμένοι μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Φυσικά για να υπάρξει ψυχαναγκασμός χρειάζεται και μια γενετική προδιάθεση, ένα υπόβαθρο νευροψυχολογικό για ψυχαναγκασμούς. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποιο στάση για ψυχαναγκασμούς, για να παθαίνει ψυχαναγκασμούς. Γι' αυτό και δεν είναι όλοι οι άνθρωποι θρήσκοι φοβισμένοι και δεν έχουν όλοι τέτοιες φοβίες και ψυχαναγκασμούς. Όμως είναι εύκολο να το πάθει κάποιος εάν ακολουθεί τις πεπιθήσεις εκείνες, τον τρόπο σκέψης, ο οποίος σου λέει ότι δεν έχεις δικαίωμα προσωπικής ελευθερίας, είτε γιατί υπάρχει ένα γενικό σύστημα αξιών στο οποίο πρέπει, οφείλεις σε αυτό το θρησκευτικό σύστημα αξιών να υπακούς, είτε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο πρέπει να υπακούς, είτε οτιδήποτε άλλο. Εάν πιστέψουμε ότι στην α περίπτωση ή στη β περίπτωση θα τιμωρηθούμε, τότε αυτός ο φόβος δεν μας αφήνει να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Παράδειγμα, μπορεί μια κοπέλα η οποία να έχει ανατραφεί μέσα σε ένα περιβάλλον θρησκευτικό, μέσα σε ένα περιβάλλον αυστηρό και συντηρητικό, να της έχει λεχθεί και να έχει αυτό εγγραφεί στον εγκεφαλό της, ότι αν κάνεις προγαμείο σεξ, ο Θεός θα σε τιμωρήσει και θα ασθενήσεις ή θα έχεις σοβαρά θέματα στη ζωή σου. Αυτή η κοπέλα είναι πιθανόν όσο μεγαλώνει και εξελίσσεται είτε να αποφεύγει παντελώς να έχει σεξ πριν από το γάμο, παρόλο που μπορεί να μην πιστεύει πλέον αυτή την πεποίθηση που είχε όσο ήταν θρήσκα, ή να έχει σεξ, να κάνει προγαμείο σεξ και να έχει φοβίες, να τρέχει συνέχεια στους γιατρούς, μην τυχόν και κόλλησε κάποιο σεξουαλικό μεταδεδομένο νόσημα, μην τυχόν και έπαθε το ένα, μην τυχόν και έπαθε το άλλο. Δεν θα το ξεχάσω. Ήταν μια περίπτωση μια κοπέλα που ερχόταν στο γραφείο παλιότερα, πάνω από δεκαετία. Η κοπέλα αυτή ήταν γύρω στα 25. Δεν είχε ξεκινήσει τη σεξουαλική τη ζωή μέχρι τότε. Είχε κάνει την πρώτη τη σχέση. Ήταν μια σχέση η οποία ήταν η ολοκληρωμένη σχέση, με την έννοια του ότι γνωρίστηκαν, φλέρταραν, τέριαζαν, πέρασε καιρό για να είναι μαζί. Σε κάποια φάση πήγε σε έναν ιερέα, ο οποίος της είπε πρόσεξε, μην κάνεις προγαμείο σεξ, γιατί αν κάνεις προγαμείο σεξ
θα κολλήσεις τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, το HPV, και θα πάθεις καρκίνο στη μήτρα, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Και είχε και κάποιο ιατρικό background αυτός ο ιερέας, κάτι το οποίο μου το έκανε εμένα ακόμη πιο φοβιστικό. Το πώς μπορεί κάποιος ο οποίος λειτουργεί σαν γιατρός και σαν ιερέας να έχει τέτοιες απόψεις. Και θυμάμαι ότι είχε κατατρομάξει η κοπέλα και μου έλεγε: «Αχ, το έχω κάνει τώρα και αν πάθω καρκίνο κλπ. κλπ». Ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επιστήμη. Μπορεί μια γυναίκα να κάνει σεξ μετά το γάμο και μπορεί ο άντρας της να έχει τύχει να έχει τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων και να της το δώσει το HPV. Επίσης, υπάρχει εμβόλιο κατά του HPV και υπάρχουν και θεραπείες κατά του HPV και κάθε χρόνο οι γυναίκες που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή, ακόμη όμως και γυναίκες μεγαλύτερες που δεν έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή, μπαίνουν στη διαδικασία, πρέπει να μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν BAP test κάθε χρόνο για να ελέγχουν για κάτι τέτοιο. Και η κοπέλα εκείνη είχε τρομοκρατηθεί και σκεφτόταν ότι αν εγώ προχωρήσω και έχω τη σχέση που έχω με τον σύντροφό μου, ο Θεός θα με τιμωρήσει και θα πάθω καρκίνο. Η κοπέλα αυτή παντρεύτηκε με τον άντρα της και έχουν μια χαρούμενη οικογένεια, έχουν και τα παιδιά τους και όλα. Αλλά τότε θυμάμαι ότι είχαμε κάνει αρκετή δουλειά για να τη βοηθήσω να κατανοήσει ότι ήταν παράλογος ο φόβος που της είχε εμφυτευτεί. Και αυτός ο φόβος που της είχε εμφυτευτεί είχε θρησκευτική προέλευση. Φυσικά δεν είναι μόνο οι θρησκείες που προκαλούν τέτοιους φόβους στους ανθρώπους. Είπαμε, προκαλούν και αιρέσεις, προκαλούν και θεωρίες συνωμοσίας παράλογους φόβους στους ανθρώπους. Και αν αποδεχτούμε το φόβο που μας σερβίρεται, γι' αυτό είμαι εναντίον και των θεωρίων συνωμοσίας και της τρομολαγνίας, αν αποδεχτούμε το φόβο που μας σερβίρεται χωρίς να αμφισβητήσουμε τα κίνητρα αυτού που μας τρομοκρατεί, ποια κίνητρα μπορεί να έχει κάποιος που μας τρομοκρατεί? Στην περίπτωση που σας είπα προηγουμένως, το κίνητρο του ιερέα προφανώς ήταν να κάνει την κοπέλα πιο θρήσκα ή να την έχει στο πίμνιό του, να είναι πρόβατο στο πίμνιό του. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι όλοι οι ιερείς λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ γνωρίζω ιερείς οι οποίοι έχουν γνώση της επιστήμης και δεν λένε στον κόσμο: αν κάνεις σεξ πριν από το γάμο θα πάθεις καρκίνο και θα τιμωρηθείς και θα πεθάνεις. Λένε στον κόσμο ότι οι κανόνες της Εκκλησίας είναι να μην κάνεις σεξ πριν από το γάμο, επιλέγεις εσύ τι θα κάνεις. Και επίσης, πώς γίνεται να είσαι ιερέας, πώς γίνεται να είσαι εκπρόσωπος της θρησκείας και να μην πιστεύεις τα ίδια τα μυστήρια που έχει η θρησκεία. Εξομολόγηση, ιερά εξομολόγηση, είναι ένα μυστήριο στο οποίο ο Θεός συγχωρεί τις αμαρτίες μας. Αλίμον. Εννοείται ότι εγώ δεν είμαι θρήσκα, απλώς είναι αναμνήσεις που έχω από τον καιρό που υπήρξα θρήσκα. Είναι δύσκολο πράγμα να φύγεις τις ενοχές. Είναι περισσότερο ενοχές και φόβος και ενοχές και φόβος από μέσα σου όταν έχεις κατηχηθεί με αυτές και όταν έχεις γαλουχηθεί από πολύ νεαρή ηλικία, από την παιδική ηλικία, την προεφηβική ηλικία, την εφηβική ηλικία, προτού ακόμη ολοκληρωθεί η εξέλιξη του εγκεφάλου σου, σε περίοδο που ακόμη δεν έχεις κρίση για να μπορείς να διακρίνεις τα κίνητρα του άλλου που σου λέει κάτι, αν είναι αγαθά ή όχι. Γιατί δεν είναι αγαθό κίνητρο να προσπαθούμε να μαζέψουμε οπαδούς για μια θρησκεία, το να τους τρομοκρατούμε ή να τους φοβίζουμε. Δεν είναι αγαθό κίνητρο το να προσπαθούμε να μαζέψουμε οπαδούς για μια ιδεολογία, να τους διασπείρουμε το φόβο μέσα από θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι αγαθό κίνητρο για να έχουμε έλεγχο, mind control, έλεγχο πάνω στο μυαλό των ανθρώπων, να προκαλούμε φόβο στους ανθρώπους ούτως ώστε να τους ελέγχουμε. Το φαινόμενο της αυτοεκπληρούμενης προφητείας λειτουργεί με τον τρόπο που είχα εξηγήσει και σε εκείνο το βίντεο, ότι αν εγώ φοβάμαι κάτι και πιστεύω πως κάτι θα μου συμβεί, λειτουργώ με τέτοιο τρόπο ώστε στο τέλος να το κάνω να μου συμβεί. Υποσυνείδητα, χωρίς να το θέλω. Δηλαδή, αν πιστέψω ότι εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και είμαι άξιος τιμωρίας από το Θεό, θα είμαι απρόσεχτος και δεν θα προστατεύω ο ίδιος τον εαυτό μου και όταν πάθω κάτι κακό θα πω: «Α, να, ο Θεός με τιμωρεί». Ενώ στην πραγματικότητα παθαίνεις το κακό επειδή δεν προστατεύεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Ο Θεός, για όσους πιστεύουν ότι υπάρχει, μας έχει δώσει μυαλό, μας έχει δώσει κρίση. Ο Θεός είναι αυτός που έδωσε στους ανθρώπους την νόηση ώστε να φτιάξουν τις επιστήμες. Έχουμε τις γνώσεις για να μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από οποιοδήποτε κακό το οποίο μπορεί να επισυμβεί. Ακόμη και από τις φυσικές καταστροφές έχουμε τρόπους να προστατευτούμε. Οι περιπτώσεις στις οποίες κάποιος είναι απροστάτευτος είναι απειροελάχιστες. Εντάξει, οι πρωτόγονοι άνθρωποι είχαν πάρα πολλούς κινδύνους
και που απειλούσαν τη ζωή τους και την ύπαρξή τους. Γι' αυτό και ο φόβος είναι ένα πρωτόγονο ένστικτο, το οποίο ήταν πολύ απαραίτητο στους πρωτόγονους ανθρώπους για την διατήρηση της ζωής τους, για να επιβιώσουν. Στη σύγχρονη εποχή όμως δεν έχουμε τους κινδύνους που είχαν οι πρωτόγονοι. Δεν κινδυνεύουμε από τις πλημμύρες, από τις βροχές, από τα χιόνια, από το λοιμό, από την πείνα, από ασθένειες από τις οποίες κινδύνευαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι. Έχουμε και την πανδημία τώρα, που είναι του κορονοϊού, αλλά έχουμε όλες αυτές τις γνώσεις όλων αυτών των χιλιετιών ζωής του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη, που τις χρησιμοποιούμε και ειδικά τις επιστημονικές γνώσεις για να προστατευτούμε. Εάν ο κορονοϊός είχε πέσει σε πρωτόγονους ανθρώπους, δεν θα έμενε ούτε ένας άνθρωπος πάνω στη γη. Ή μάλλον θα έμεναν λίγοι, πολλοί, αυτοί οι οποίοι θα ήταν ασυμπτωματικοί. Οι περισσότεροι θα πέθαινε. Οπότε, ο φόβος στη σημερινή εποχή, παρόλο που τον έχουμε μέσα εγγεγραμμένο στον DNA μας, λόγω του ότι ζούμε σε μια σύγχρονη εποχή, αλλά κουβαλούμε πρωτόγονο DNA, αυτός ο φόβος δεν μας είναι χρήσιμος. Ας συνειδητοποιήσουμε και φόβοι που έχουμε είναι ρεαλιστικοί φόβοι και ποιοι είναι μη ρεαλιστικοί φόβοι, να έχουμε πολύ προσοχή όταν κάποιος προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει, να μην δεχόμαστε την τρομοκρατία, να μην δεχόμαστε το φόβο και τον εκφοβισμό, να αμφισβητούμε και να ερωτούμε για τα κίνητρα του καθενός ο οποίος προσπαθεί να ανσπείρει φόβο, ποια είναι τα κίνητρά του, τι γνώσεις έχει, πόσο ρεαλιστικά είναι αυτά που λέει. Οτιδήποτε ακούγεται πιστευτό δεν σημαίνει πως είναι και πιστευτό. Προσέχουμε από ανθρώπους οι οποίοι είναι τσαρλατάνοι, οι οποίοι λένε είμαι ειδικός στο τάδε θέμα χωρίς να είναι ειδικοί στο τάδε θέμα. Προσέχουμε από τους ξερόλες του διαδικτύου, προσέχουμε από τους συνωμοσιολόγους και προσέχουμε από φόβους και φοβίες οι οποίοι είναι επίκτητοι, δεν είναι δικοί μας. Μας τους έχουν μεταφέρει άλλοι άνθρωποι προκειμένου να μας ελέγξουν και να ελέγξουν το μυαλό μας, τα συναισθήματα μας και τον τρόπο που λειτουργούμε. Επικίνδυνοι για τέτοιο έλεγχο είναι θρησκευτική ταγή, είναι ηγέτες αιρέσεων, οι cults, είναι κάποιοι πολιτικοί, συνωμοσιολόγοι κλπ. Κλπ, κλπ. Εάν τα λόγια που σας λέει κάποιος άνθρωπος, τον οποίο έχετε σε εκτίμηση, είτε λόγω της θέσης του, είτε λόγω του τουπέ του, ή της αίσθησης κυριότητας με την οποία μιλάει, σας προκαλούν φόβο, αμφισβητήστε αυτό το φόβο. Ρωτήστε τον εαυτό σας, γιατί φοβάμαι τώρα, γιατί αυτός ο άνθρωπος με κάνει να νιώθω φόβο. Ο Θεός αγάπη εστί. Αυτό είναι από την Αγία Γραφή. Ο Θεός είναι αγάπη. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το φόβο πολλές φορές για να ελέγξουν τα μυαλά των άλλων ανθρώπων. Δεν είμαι εναντίον της θρησκείας, σε καμία περίπτωση. Υπήρξα εγώ ίδια θρήσκα για μεγάλο χρονικό διάστημα στη ζωή μου. Μέχρι τα 26 μου χρόνια ήμουν θρήσκα, μέχρι τα 25 μου περίπου. Στα 26 μου σταμάτησα να είμαι. 10 χρόνια μετά που σταμάτησα να ήμουν θρήσκα, ταλαιπωρούμουν από ενοχές και φόβους οι οποίοι ήταν φυτευμένοι μέσα στον εγκέφαλο μου, και επειδή ακριβώς ταλαιπωρούμουν από αυτές τις ενοχές και τους φόβους, λειτουργούσα με βάση το φαινόμενο της αυτοκλειμμένης προφητείας και αυτοσαμποταριζόμουν. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να χαρεί τη ζωή, γιατί λειτουργούσα όπως ήμουν προγραμματισμένη. Είναι δύσκολο να αλλάξει κάποιος το γνωστικό του προγραμματισμό, το software του. Για να το κάνει χρειάζεται οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Εάν βρίσκεται ότι είστε άνθρωποι που έχετε δεχθεί πλήση εγκεφάλου, είτε από ένα πολύ αυστηρό περιβάλλον στο οποίο μεγαλώσετε, είτε από ένα θρησκευτικό περιβάλλον ή περιβάλλον ενός cult στο οποίο βρίσκεστε, είτε από οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον, αναζητήστε ψυχοθεραπεία για να βοηθηθείτε να αντιστρέψετε την πλήση εγκεφάλου, να ξεπλύνετε τον εγκέφαλό σας. Μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει αυτό το πράγμα. Η επιστήμη της ψυχολογίας είναι μια επιστήμη η οποία μελετάει την ανθρώπινη νόηση, τα ανθρώπινα συναισθήματα και τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το αυτοσαμποτάζ που προκαλούμε όταν βάζουμε μέσα μας τους φόβους, τις ενοχές που μας προκαλούν συνήθως θρησκευτικά περιβάλλοντα ή συνωμοσιολογικά περιβάλλοντα και δεν μας αφήνουν να χαρούμε τη ζωή. Την αγάπη μου σε όλους μας.
και καλή ελευθερία σε όσους βασανίζονται από αχρίαστους φόβους.